Η πρόεδρο τη Φωνή Λογική Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη, που έχει αφήσει στο έλεο του Θεού τα παιδιά τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη φτώχεια. Όταν υπάρχουν χιλιάδε παιδιά που υποφέρουν από φτώχεια στη χώρα μα, με του γονεί του να είναι άνεργοι ή χαμηλόμισθοι και να δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν ακόμη και στα βασικά, λόγω υψηλού κόστου ζωή, τότε σίγουρα κάτι δεν κάνουμε σωστά ω κοινωνία. Αναφέρει αρχικά σε ανακοινωσή τη η Ελληνίδα Πολιτικό, η οποία τόνισε ότι σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, περίπου 62.877 παιδιά στη χώρα μα βιώνουν τη φτώχεια στο πετσί ενώ περίπου 115.000 Παιδιά βιώνουν γενική οικονομική φτώχεια. Μάλιστα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτηρίζει ω μύθο τι υποσχέσει τη κυβέρνηση περί εξάλληψη τη φτώχεια στη χώρα μα. Ο Μητσοτάκη, στα πέντε χρόνια τη διακυβέρνησή του, απέτυχε να βελτιώσει την ποιότητα ζωή των Ελλήνων που παλεύουν για να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή στα παιδιά του. Η ακρίβεια μαστίζει τη χώρα μα και έχει άμεσο αντίκτυπο στι συνθήκε διαβίωση των παιδιών που είναι το μέλλον τη χώρα μα, επισημαίνει η Αφροδίτη Λατινοπούλου και καταλήγει. Ω φωνή λογική, ζητάμε άμεση κυβερνητική παρέμβαση και μείωση φόρων για να αυξηθεί το εισόδημα των γονιών του.